και στρατηγική, η οποία θα κάνει πράξη τις δεσμεύσεις περί αλλαγή πλεύσης στην οικονομική πολιτική, με έμφαση στις επενδύσεις και την τόνωση της απασχόλησης, θα επεξεργαστούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής που θα λάβει η χώρα στις 18 και 19 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Το προσχέδιο της ανακοινωθέντου Συνόδου που διέρευσε καταδεικνύει ότι για άλλη μια φορά η ευρωπαϊκή κοινότητα θα κινηθεί με σχετικά αργά βήματα. Τόσο η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου που προωθεί ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, όσο και οι προσπάθειες για συντονισμό της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών μετατίθενται ουσιαστικά για τα μέσα του 2015. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να συμφωνήσει στη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με στόχο να δοθεί όθηση σε επενδύσεις υποδομών σε στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη των κλάδων από το 2015 μέχρι το 2017. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει τη σχετική πρόταση κανονισμού αρχές Ιανουαρίου. Ωστόσο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται να συμφωνήσουν επί της πρότασης μέχρι τη Σύνοδο του Ιουνίου. Επιτάπητος στη Σύνοδο Κορυφής θα τεθούν και σχέδια για μια ενεργειακή ένωση, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναμένεται να ζητήσουν από την Κομισιόν να παρουσιάσει τις σχετικές προτάσεις το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο.